Παναγιώτη, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο είχατε τα δοκάρια, είχατε κάποιες καλές στιγμές. Τελικά μείνατε στο 0 για δεύτερο παιχνίδι. Απ' τη μία είναι καλό γιατί κρατήσατε το 0, αλλά από την άλλη δύο χαμένοι βαθμοί. Σίγουρα, έτσι είναι όπως το λέτε. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι από την αρχή. Πιστεύω ότι η τύχη σήμερα δεν ήταν με το μέρος μας, γιατί είχαμε αρκετές φάσεις και δύο δοκάρια. Πιστεύω ότι ο ένας βαθμός που πήραμε είναι πολύ σημαντικός για το μέλλον. Τώρα συνεχίζουμε για το παιχνίδι του Σαββάτου με Τρίπολη που είναι πολύ δύσκολο. Όλη τη βδομάδα προπονήσει σοβαρά και πάμε για αυτό το παιχνίδι. Τη φάση του πέναλτι του λέω ότι συζητήσατε καθόλου μετά τι έγινε ή αν έχεις και εσύ άποψη. Ναι, όχι καθόλου, δεν συζητήσαμε, ούτε εγώ έχω γιατί δεν την είδα και είχα συμπαίκτες μπροστά. Θα το δούμε μετά λογικά στο βίντεο και αυτά και θα κρίνουμε. Το γεγονός ότι η ομάδα πηγαίνει πόντο-πόντο τελικά είναι καλό, θετικό ή ξέρω, σας δημιουργεί ένα άγχος εν τέλει? Όχι, κοιτάξτε, όσο δεν χάνει η ομάδα αυτό είναι καλό γιατί και ένας βαθμός μας βοηθάει. Εντάξει, δεν είναι τρεις αλλά είναι ένας. Αλλά άμα δεν μπορείς να νικήσεις, τουλάχιστον μην χάσεις. Ψυχολογία πιστεύω είναι πολύ καλά και στις προπονήσεις και στον αγώνα μέσα. Ας το κρατήσουμε αυτό, την ψυχολογία μας, τις καλές προπονήσεις και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Στο δεύτερο γύρο έχουμε δει τον ΠΑΣ δύο νίκες, έξι ισοπαλίες. Μία ήττα και αυτή ήρθε από τον Παναθηναϊκό στο 95. Έχετε βρει κάποιο κουμπί, ας το πούμε έτσι, που πλέον αποτέλεσμα δύσκολα θα σας πάρει κάποιος? Πιστεύω κουμπί δεν είναι. Πιστεύω ότι στη διακοπή μας βοήθησε πολύ η διακοπή που έγινε. Μιλήσαμε με τους συμπαίκτες μου και αυτά. Κάναμε πιο σκληρή προπόνηση. Είχαμε πιο συγκεντρωμένοι στο στόχο μας και πιστεύω ότι βγαίνει και στον αγώνα όπως το βλέπετε και εσείς απ' έξω. Και πιστεύω να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος.